Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αποκαλυπτικός για το τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου ήταν ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών Βόπκε Χούκστρα σε ενημέρωση που έκανε στην Ολλανδική Βουλή στην Χάγη. Σύμφωνα με τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών, το Eurogroup θα συζητήσει αρχικά την πρόοδο του ελληνικού προγράμματος και οι θεσμοί θα ενημερώσουν σχετικά με την εφαρμογή των τελευταίων προαπαιτούμενων που πρέπει να υλοποιήσει η Ελλάδα για την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Ο πρόεδρος του Eurogroup θα ήθελε να συζητήσει και ποια μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τέλος του προγράμματος, σημείωσε ο κ. Χούκστρα. Ενώ όσον αφορά την μεταμνημονιακή πορεία της Ελλάδας, ο Ολλανδός Υπουργός ξεκαθάρισε πως είναι σημαντικό να υπάρξουν εγγυήσεις ότι η Ελλάδα θα παραμείνει αφοσιωμένη στην εφαρμογή των μέτρων, συνδέοντας για παράδειγμα τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους με τη δέσμευση μη αντιστροφής των μεταρρυθμίσεων. Μπορεί στα χρόνια της ύφεσης η ελληνική κατανάλωση αλκοόλουχων ποτών να πήρε την κατηφόρα και το ούζο συνώνυμο του ελληνικού καλοκαιριού να έχασε ποτήρια από τα τραπέζια των φίλων στην Ελλάδα, όμως δεν ισχύει το ίδιο και στις ξένες αγορές. Όπως φαίνεται από τα νούμερα, το ούζο αποτελεί το πρώτο εξαγώγημο ελληνικό ποτό, έχοντας κερδίσει όχι μόνο τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά ακόμα και την μακρινή αγορά του Ιράκ. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2010 έως και σήμερα σημειώνεται αύξηση των ελληνικών εξαγωγών ούζου και από 6,6 εκατομμύρια λίτρα το 2010, το 2016 έφτασαν τα 8,7 εκατομμύρια λίτρα. Σύμφωνα με τους Έλληνες ποτοποιούς, ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προβολή του προϊόντος, καθώς όσοι επιλέγουν τη χώρα για διακοπές το δοκιμάζουν και το αναζητούν στη συνέχεια και στις χώρες τους. Οι ώρες που δαπανάμε online είτε για να αναζητήσουμε διάφορες πληροφορίες, είτε για να μοιραστούμε εμπειρίες και στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα μέσω κοινωνικών δικτύων, έχει παρατηρηθεί ότι πολλαπλασιάζονται όταν οι εμπειρίες αυτές περιλαμβάνουν κάτι καινούριο. Και αν αυτό το καινούριο είναι στην πόλη μας, έχει καλώς. Αν όμως είναι σε έναν μακρινό προορισμό, πώς μπορούμε να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τον κόσμο μας, χωρίς να υποστούμε τις υπέρογγες αναπεριπτώσεις χρεώσεις για δεδομένα, με την εφαρμογή Wifinity. Το εν λόγω app υπόσχεται να σας δώσει την λύση, ειδικά αν ταξιδεύετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχύουν έξτρα χρεώσεις περιαγωγής, αλλά και στην περίπτωση που έχετε ξεμείνει από δεδομένα εντός πόλης. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε πώς ακριβώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δωρεάν εφαρμογή, μιας και το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ. Τότε κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μένει σε 763,22 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,27% ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.